Θέμα για τα έξοδα στο καρναβάλι του Άργους έθεσε ο Δημοτικός Σύμβουλος Κώστας Γκαργκάσουλας. Για το θέμα απαντάνε οι κύριοι Γκαβούνος και Καμπόσος. Προημερών είχα ζητήσει κάποια στοιχεία για τα έξοδα του καρναβαλιού. Δεν ακούμε, κύριε. Λέω, προημερών είχα ζητήσει από την ΔΚΠΑ για τα έξοδα του καρναβαλιού κάποια στοιχεία. Πραγματικά οι άνθρωποι μου τα δώσαν και μάλιστα και πολύ εμπεριστατωμένα. Όμως, ενώ και θέλω να ρωτάω αν γνωρίζετε, διότι σας είχα ακούσει στα κανάλια και διορθώστε με έναν λάθος, ότι το καρναβάλι το μεγαλύτερο μέρος θα καλυφθεί από χορηγίες. Οι χορηγίες... Αντιλαμβάνομαι, κύριε Καμπούνο, δεν θέλετε να τα πω. Δεν χρειάζεται όμως. Να σοβαρευτείς εσύ, κύριε Καμπούνο. Να σοβαρευτείς εσύ και να με αφήσεις να μιλήσω. Λοιπόν, δεν σας διαβάσω. Και να κάνω την ερώτησή μου. Άμα δεν θέλετε να κάνω την ερώτησή μου, δεν χρειάζεται. Ρωτάω λοιπόν, ρωτάω, αν έχετε γνώση ότι το καρναβάλι αυτό στο Άργος τίξε 45.491 και η χωρική... Ναι, εντάξει, και η... αυτό θα το κρίνει ο κόσμος, κύριε Αντιδήμαρχε. Ο κόσμος έξω που πεινάει θα το κρίνει. Αν είναι λίγα ή πολλά. Λοιπόν, και οι χορηγίες ήταν 3.247, δηλαδή το 3% ήταν από χορηγίες. Και ρωτάω λοιπόν αν ήσασταν ενήμερος πάνω σε αυτό. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο. Προημερών επισκέφθηκα τις καντίνες, το πάνω. Στην σεισμικίνες. Στον χώρο εκεί, τον αρχαιολογικό. Πραγματικά είδα εκεί ότι όντως λειτουργούν οι καντίνες και λειτουργούν έτσι έμπρεχμα, θα έλεγα. Θέλω όμως να δω με ποιο μειοδοτικό διαγωνισμό, να μου πείτε αν γνωρίζετε, αν δεν γνωρίζετε, εν πάση περιπτώσει, με ποιο μειοδοτικό διαγωνισμό δουλεύουν εκεί οι καντίνες, πώς έχουν προσληφθεί αυτοί που δουλεύουν εκεί, οι άνθρωποι, και εν πάση περιπτώσει πώς γίνονται όλες οι προμήθειες αυτές, με ποιο διαγωνισμό γίνονται αυτές οι προμήθειες. Έχει περάσει ανεπιστρεπτή η εποχή που έπαιρνε η ΔΕΠΟΑΡ 600 και 700 χιλιάδες το χρόνο και τις ξόδευε αλόγιστα, χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανέναν, χωρίς να υπάρχει το θέμα διάβγεια, χωρίς να αναρτώνται στο διαδίκτυο, να γίνονται παζάρια και ιστορίες οι οποίες θυμίζουν άλλες μαύρες εποχές. Σήμερα τα πάντα βγαίνουν στη διάβγεια, αναρτώνται κανονικότατα και όλα είναι όπως πρέπει να είναι. Όσον αφορά για το λαό που πεινάει, θα απαντήσω λοιπόν ότι το λαό και ο λαός νοιάζεται αυτούς που έχει βάλει από την από εδώ μεριά και ο λαός νοιάζεται αυτούς που έχει βάλει από την από εκεί μεριά, με τους ρυθμούς του και τους βαθμούς του. Και θα κριθούμε όλοι για το αποτέλεσμά μας. Ωστόσο, επειδή νοιαστήκαμε αρκετά για το λαό αυτόν, φέραμε 20.000 κόσμο στο καρναβάλι και γέμισαν τα μαγαζιά, δημιουργήσαμε μια κατάσταση η οποία ξεκινάει και θα είναι για πάντα εδώ, εκτός αν έχετε αντίρρηση και θέλετε μια πόλη λαιλατημένη όπως την είχατε εσείς και θέλετε μια πόλη η οποία θα αιμορραγεί σε γειτονικές πόλεις. Όσον αφορά για τα έξοδα, για τη γιορτή του Πορτοκαλιού την περιβόητη, όπου είχε χυθεί πολύ μελάνι και πολύ δάκρυ στο παρελθόν, είχαν ξοδευτεί 140.000 και τα τιμολόγια έφταναν μέχρι τον Αύγουστο της επόμενης χρονιάς και προσκομίζονταν. Αλλά για όλα αυτά λοιπόν προέβλεψε ο Καλλικράτης και έχει δημιουργήσει το θέμα διάβγεια και όλα αναρτώνται και φαίνονται κανονικά. Οι 42.043 δεν ξέρω πόσο είναι. Θα σας απαντήσει ο κύριος Γκαβούνος ακριβώς. Όσον αφορά δε για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεσμεύτηκαν πριν στις προκαταρτικές του καρναβαλιού που αυτή η αίθουσα γέμιζε με ανθρώπους οι οποίοι θα συμμετείχαν, βεβαίως στο τέλος οι άνθρωποι αυτοί, από ό,τι αντιλαμβάνομαι και από ό,τι θα ακούσετε διαστόματος Προέδρου, δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα και τότε θέλησε η ΔΚΠΑ σε αυτό το μικρό ποσό, γιατί αυτό είναι ελάχιστο ποσό για μια τέτοια μεγάλη γιορτή που διήρκεσε και πολλές μέρες, δεν είναι μια μέρα, όταν σας θυμίζω ότι στο παρελθόν για εκατοντάδες σουβλάκια ξοδεύονταν χρήματα αλόγιστα και δεν ξέρω πόση τόνη κρέατος στο παρελθόν. Αυτά όλα λοιπόν έχουν μπει σε μια άκρη, έχουμε γυρίσει σελίδα. Δεν θα συζητήσουμε για το χθες, γιατί όποιος κοιτάζει το χθες δεν μπορεί να πάει στο αύριο. Η μετάβασή μας σε ένα αύριο μαύρο και δύσκολο θα γίνει χωρίς όμως να βάλουμε στο περιθώριο την ανάπτυξη και την προβολή του τόπου μας. Κάποια στιγμή θα πρέπει να μας εξηγήσει, γιατί πλέον εντάξει η υποκρισία μέχρι το φτάνει, να μας εξηγήσει τι τελικά έχει προσφέρει στο ελληνικό κράτος και τον έχει ευεργετήσει με ένα τέτοιο πράγμα τη στιγμή που τώρα πεινάει ο κόσμος και δεν έχει δουλειά να κάνει. Η οικογένειά του απολαμβάνει κάποιες παροχές από το ελληνικό κράτος
Και κάποια στιγμή θα μας πει τώρα μόνο ως μέλος του κόμματος θα κέρδισε αυτά. Ή έχει δεύτερη. Τι λέτε, ακούτε τι λέτε κύριε Καβουλό. Για να μην χαλάσουμε χρήματα. Όχι να σκορπάμε χρήματα από εδώ και από εκεί. Αυτά να πείτε. Το ερώτημα είναι γιατί κάνουμε καρναβάλι. Όχι να μιλάμε και να κάνουμε μόνο λόγους εδώ. Παρακαλώ, τι γίνεται εδώ πέρα. Παρακαλώ, να απαντήσω σε ερωτήματα συγκεκριμένα. Το ερώτημα είναι γιατί έγινε καρναβάλι. Δεν έφτιαξα εγώ εξέδρες για να ανέβω πάνω κύριε Καβουνό. Το καταλάβατε! Εσείς θα μας πείτε! Το 2009 και το 2010 ήταν επιλογή να μην γίνει καρναβάλι! Το 2009 κύριε Δήμαρχε! Το 2009! Το 2010! Το 2010! Το 2010! Ναι, αυτό το 60% που πήρατε κύριε Δήμαρχε! Αυτό το 60% δεν αργεί να γίνει πάλι 10% και να το δείτε! Κρίνεστε! Δεν Κώστα! Δεν Κώστα! Δεν είναι αυτό! Αν την πήρες με διαγωνισμό, δεν είναι κατάσταση αυτή. Έχει όρια υπομονή μας. Έχει όρια υπομονή σε αυτή την αίθουσα. Έχει όρια υπομονή μας. Έχει όρια υπομονή μας. Λοιπόν, αν πεις με διαγωνισμό, αν πήρες με διαγωνισμό, την άδεια προβώ. Αυτό θα πατήσεις τον καθούλη. Η απάντησή μου λοιπόν ήταν σαφέστατη. Σαφέστατη πάντα υπογεγραμμένη και από το λογιστήριο. Σας ενημερώνω ότι από τα στοιχεία εντός βάσης παραστατικά που είναι διαθέσιμα στα αρχεία της επιχείρησης προκύπτει ότι το ύψος του ποσού για τις εκδηλώσεις απόκριση 2011 αλλά η ερώτηση ήταν ότι αν είχαμε ξεπεράσει τον προϋπολογισμό. Κρατήστε το αυτό. Ανέρχεται σήμερα στο συνολικό ποσό των 45.491. 45.491 ευρώ για καρναβαλικές για εκδηλώσεις 20 διάρκειες 20 ημερών σε 6 δήμους και 2 κοινότητες. Από αυτά και για την Αιγαίο έχουν πληρωθεί. Και για την Αιγαίο. Όχι, εντάξει, εκτός την Αιγαίου, συγγνώμη, το ξέχασα. Έτσι, μπράβο. Θα το πεις να τα ακούσεις. Εκτός, συγγνώμη. Και αν ξέρετε να μας πεις και πόσο θα δαπανήθηκα για την Ελλάδα. Όχι, κύριε Καρκάνη, σε ερώτηση θα κάνετε κύριε Καρκάνη, σας την κεπά του τέτοιου. Λοιπόν, έχει πληρωθεί το 13.707 και είναι ανεξόρμητο το υπόλοιπο ποσό 31.783. Το συνολικό ποσό των χωριών είναι 3.247. Πολύ ωραία. Όσον αφορά το ύψος του προϋπολογισμού των εκδηλώσεων από το 2011, δεν υπάρχει κάτι σχετικό στο λογιστήριο. Όσον αφορά το ύψος του προϋπολογισμού των εκδηλώσεων απόκριση 2011 και το ξανατονίζω, διότι προερχόμαστε από το διετές 10-11 της δικής σας δημοτικής αρχής, κύριε Καρκάσου. Και λοιπόν, γιατί μου το τονίζει, δεν το καταλαβαίνω. Μου ζητάτε αν έγινε παράβαση προϋπολογισμού χωρίς να γνωρίζετε ότι εσείς, η δική σας δημοτική αρχή, στο διετές δεν είχε προβλέψει μέσα. Ωραία λοιπόν, εσείς ας πούμε, 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 ας